ανάσασαν οικοκυριά και επιχειρήσεις αποτελεί η απόφαση του Δημάρχου Ιρακλείου να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, καθώ και τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων για το 2025. Λαμβάνοντα υπόψη οικονομικά στοιχεία και άλλε παραμέτρου, ο Αλέξη Καλοκαιρινό γνωστοποίησε την πρότασή του, η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, στο πλαίσιο της σύνταξη του προϋπολογισμού του 2025 ε, να μην γίνει αύξηση ε, των τελών τόσο των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, όσο και των τελών κοινοχρήστων χώρων. Η εκτίμησή μας είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της καθαριότητας χωρίς να αυξήσουμε το κόστος το οποίο επομίζονται οι δημότες. Τα ανταποδοτικά έσοδα το 2024 έχουν κινηθεί σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό άλλωστε ήταν ένα από τα δεδομένα που λάβουμε υπόψη μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δημοτικά τέλη από 0,85 ευρώ το 2023 έφτασαν στο 1,05 ευρώ στις αστικές περιοχές το 2024. Το 2025 δεν θα υπάρξει άλλη επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να αναφέρεται στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα εξαντλήσει τη διεκδικητικότητά της και χρειάζεται πείσμα, επιμονή, καλές ιδέες, καλές πρακτικές. Νομίζω ότι από την άποψη αυτή είμαστε σε καλό δρόμο. Στις αρχές του 2025, ο Αλέξης Καλοκαιρινός θα παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για δραστική αναβάθμιση της καθαριότητας με ζητούμενο μια καθαρή πόλη. Η δραστική αναβάθμιση ξεκινάει από τις απαιτήσει και θα περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσει. Και ποιε είναι οι απαιτήσει, Οι απαιτήσει είναι όχι μια λίγο πιο καθαρή πόλη. Είναι μια καθαρή πόλη. Και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Και σημαίνει ότι η αποκομιδή πρέπει να γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μην αφήνει υπολείμματα, οι κάδοι να αδειάζουν πλήρως, να είναι καθαροί, να βρίσκονται στην θέση τους, να μην δημιουργούνται αυτές οι ανεξέλεγκτες σκοπατερές. Και εδώ θέλουμε και τη συμπαράσταση των δημοτών. Έτσι, όλοι έχουμε το μερίδιό μας.